Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε ένα εντελώς διαφορετικό unboxing, ένα unboxing του συγκεκριμένου modem router ZyXL μοντέλου P660HNFXZ. Το συγκεκριμένο μοντέλο παιδιά είναι μια γενική προσφορά των παιδιών από το PC Lab Wind Limnos, τα οποία μου το έδωσαν για να το κάνω unboxing. Μου είπαν τα καλύτερα λόγια για το συγκεκριμένο modem και για... Και δεν το άφησα έτσι βέβαια, έκανα μια μικρή έρευνα λίγο στο ίντερνετ για να δω τι παίζει, τι reviews υπάρχουν για το συγκεκριμένο και έχω διαβάσει πραγματικά τα καλύτερα πράγματα. Είναι ένα αρκετά οικονομικό θα έλεγα, βγαίνει στα 85 ευρώ modem router. Βέβαια πολλοί δεν ξέρουμε τη ZyXL, η αλήθεια είναι ότι εγώ την ήξερα μέχρι που άρχισα να ψάχνω λίγο πάνω κάτω για το τι έχει κάνει στο χώρο των modem και των δικτυακών. Το συγκεκριμένο παιδιά συνίσταται αν θέλουμε να φτιάξουμε στο χώρο μας, βασικά θέλουμε να κάνουμε το χώρο μας ένα streaming media sharing setup για να μπορούμε να κάνουμε, για να στριμάρουμε μάλλον ταινίες από ένα NAS station στο PC μας, στα κινητά μας, στα tablet μας. Τώρα τελευταία, βασικά πρόσφατα κέρδισα και μία συσκευή την οποία θα κάνω σε λίγο καιρό unboxing από την Kingston, η οποία με βοηθάει και αυτή για να κάνω streaming και το σκέφτομαι σοβαρά να ασχοληθώ λίγο να δημιουργήσω το δικό μου streaming setup μέσα στο σπίτι, ώστε να μπορώ να μεταδίδω αρχεία από συσκευή σε συσκευή χωρίς καλώδια, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ ωραίο. Το συγκεκριμένο παιδιά modem router προσφέρεται για αυτή την ιδιότητα. Θεωρώ ότι είναι μία από τις καλύτερες προσφορές που μπορούν να υπάρξουν και επίσης από θέμα σταθερότητας και αξιοπιστίας. Το συγκεκριμένο παιδιά έρχεται με πάρα πολλά καλούδια και κυρίως αυτό για το οποίο όλοι το επαινούν κυρίως είναι ότι ενισχύει πάρα πολύ το wireless και επίσης πρώτα απ' όλα έχει button το οποίο στην ουσία βοηθάει να κάνουμε καλύτερη διαχείριση του Wi-Fi μας και eco-friendly wireless on-off button empowers easy way to save energy. Επίσης σώζει ενέργεια, δηλαδή δεν καίει τόσο πολύ ρεύμα όταν μεταδίδει πληροφορίες ασύρματα και έχουμε ανοιχτό το Wi-Fi μας. Το συγκεκριμένο έχει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία να σας πω την αλήθεια μπορώ να μιλάω για ώρες γι' αυτό. Γι' αυτό εσείς αν θέλετε δείτε στο description, γιατί θα σας φάω την ώρα και όλοι παραπονιέστε ότι τα unboxing παίρνουν πάρα πολύ ώρα. Λοιπόν, δείτε στο description, θα σας δώσω όλα τα link από το συγκεκριμένο modem router, όσοι ενδιαφέρεστε να δείτε τι κάνει ακριβώς, πόσο καλό είναι, reviews, είναι όλα στο description, στην περιγραφή από κάτω παιδιά, μην διστάσετε να πατάτε την περιγραφή να διαβάσετε. Πολλές φορές βάζω και drivers αν κάποιο προϊόν έχει ένα θέμα για να τους κατεβάζετε. Λοιπόν, πάμε να τα ανοίξουμε γιατί δεν θέλω να τρώω το χρόνο σας και θα ήθελα να δω και εγώ τι περιέχει μέσα. Πάντως στο συγκεκριμένο πραγματικά έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια και αν το ψάξετε κι εσείς λίγο θα το δείτε κι εσείς, θα το διαπιστώσετε. Λοιπόν, το συγκεκριμένο παιδιά βγαίνει στα 85 ευρώ. Πάνω κάτω είναι αρκετά για αυτά που προσφέρει, αρκετά οικονομικό. Το κουτί μας δείχνει και μας λέει διάφορες πληροφορίες, είναι ADSL2N router. Έχει δύο κεραίες όπως βλέπουμε και θα δούμε και μέσα. Η μία ξεσυνδέεται και επίσης μας δείχνει πως μπορούμε από το πίσω πλευρά να το συνδέσουμε και με άλλες συσκευές της εταιρείας ώστε να δημιουργήσουμε το τέλειο streaming setup. Η μετάδοσή του είναι, μεταδίδει η αρχεία μέχρι 300 Mbps. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει μέσα το κουτί, γιατί να σας πω αλήθεια αυτό θέλω να δω πιο πολύ και πιστεύω και εσείς που ήρθατε εδώ για να δείτε το unboxing. Αυτό εδώ, έχουμε ένα χάρτινο κουτάκι. Επίσης θα ήθελα να ζητήσω την υπομονή σας, νομίζω είναι από τα τελευταία βίντεο που θα κάνω με αυτή την κάμερα, περιμένω να με έρθει καινούργια κάμερα από καιρό σε καιρό. Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε. Να δούμε τι έχουμε σιγά σιγά. Επίσης είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνουμε το setup όταν εγκαταστήσουμε το συγκεκριμένο modem router. ZyXL εγγύηση. Εδώ πέρα κάποιες άλλες εγγύησεις και πιστοποιητικά. CD με τους drivers, αν χρειάζεται για την εγκατάσταση. Έχουμε ένα μεγάλο manual, όπως βλέπετε. Πραγματικά είναι από τα πιο μεγάλα manual που έχω πιάσει για modem. Είναι σε, να σας πω σε πόσες γλώσσες.
είναι σε αρκετές γλώσσες, σε ελληνικά δεν περιλαμβάνονται δυστυχώς. Γενικά έχω ένα θέμα, καημό το έχω να δω στις συσκευές με ελληνικό μενού. Αρκετά μεγάλο manual για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις και να το χειριστούμε. Πάμε να περάσουμε στα περιφερειακά του πρώτα, στα γύρω γύρω του πριν να μπούμε στη συσκευή αυτή και αυτή. Εδώ πέρα παιδιά είναι ο φορτιστής. Αρκετά μεγάλος και αυτός. Εδώ πέρα κλασικός. Το καλώδιο του έχει το, από τα κλασικά βυσματάκια για το μόντεμ μας. Δεν έχει νόημα να το ξεκλείξω, το καλώδιο του είναι αρκετά μεγάλο, πάνω από ένα μέτρο, οπότε θα καλύψει και τους πιο απαιτητικούς. Θα σας το βάλω λίγο 2 δευτερόλεπτα στην άκρη να το δούμε τι άλλο έχει το πακέτο. Έχουμε το τηλεφωνικό μας καλώδιο και το Ethernet καλώδιο μας περιλαμβάνονται μέσα. Είναι 90 εκατοστών νομίζω το Ethernet από τα κλασικά. Επίσης συγγνώμη, δώστε μου 2 λεπτά για να σας πω ακριβώς. Οι συνδέσεις του DSL interface είναι RJ11 connector και RJ45 connector για over IDSN UART2. Λοιπόν, οπότε νομίζω μπορούμε να συνδέσουμε καλώδιο επάνω του RJ11 και RJ45. Έχει 4 port switch 10% Mbps auto MDI-MDIX. Το transmit του είναι στα 300 Mbps και λαμβάνει και 300 Mbps. Τι άλλο έχει, 2 αποσυναρμολογούμενες κεραίες. Έχουμε Power Ethernet, 4 tiers Ethernet, θα τα δούμε και πάνω, DSL Ethernet, λοιπόν ωραία όλα αυτά για τα λεντάκια του. Ζυγίζει παιδιά 365 γραμμάρια και οι θερμοκρασίες του κλασικά, εντάξει, φτάνει μέχρι περίπου τους 60 με 70 βαθμούς, αντέχει. Ναι, μέσα και κεραίες, 2 κεραιόλες, θα δούμε πως συνδέονται. Ας πάει στην άκρη, δεν έχει κάτι άλλο το κουτί, το κουτί βλέπω. Είναι αρκετά μικρή συσκευασία, αρκετά compact, αρκετά συμπαγές. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Ορίστε παιδιά, εδώ μπροστά ας ξεκινήσουμε. Έχουμε το WPS LAN On-Off. Αυτό το συγκεκριμένο κουμπί παιδιά, όταν δεν χρησιμοποιούμε το Wi-Fi, μπορούμε να το απενεργοποιήσουμε ώστε να κάνει οικονομία στο ρεύμα το συγκεκριμένο modem και να μην καίει τόσο πολύ ρεύμα. Επίσης, διάβαζα στο κουτί του ότι είναι eco-friendly, οπότε λογικά και τα σήματά του πρέπει να έχει ειδικά φίλτρα λογικά μέσα, αν και δεν παίρνω όρκο, τα οποία δεν είναι τόσο επιβλαβής η ακτινοβολής που δέχεται και λαμβάνει το συγκεκριμένο. Επίσης τι άλλο έχουμε, έχουμε εδώ πέρα το LED για το power, έχουμε 1, 2, 3, 4 LEDάκια για τα Ethernet μας, έχουμε για το Ethernet, το DSL και το Ethernet κλασικά, όπως όλα τα modem, μπροστά κάτι άλλο όχι, από το πλάι βλέπουμε τη μία κεραία. Πολύ καλό είναι ότι μπορούμε να συνδέσουμε και να ξεσυνδέσουμε τις κεραίες. Να σας τις συνδέσω κιόλας σε λίγο 2 λεπτάκια, οι οποίες είναι περιστρεφόμενες. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό, γιατί σε περίπτωση που σπάσει μια κεραία δεν χρειάζεται να πετάξουμε το μόντεμ, απλά μπορούμε να προμηθευτούμε μια καινούργια κεραία και να την τοποθετήσουμε ή να βάλουμε, αν ασχολείστε με διαδικτυακά, με cracking ή με οτιδήποτε άλλο σας αρέσει να παίζετε, έχω περάσει και αυτή τη φάση κάποτε και ξέρω πως είναι, μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικές κεραίες μεγάλης εμβέλειας, οι οποίες είναι αρκετά ισχυρές ώστε να πιάνετε σήματα και να ενισχύετε το σήμα σας. Είναι πάρα πολύ καλό, πραγματικά δίνει τρομερή ελευθερία το ότι μπορούμε να ξεσυνδέσουμε και να συνδέσουμε κεραίες και να βάλουμε ό,τι κεραία θέλουμε εμείς επάνω. Μ' αρέσει το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, γιατί ξέρετε τα κλασικά modem router έρχονται τα πιο πολλά με κεραίες οι οποίες είναι πακτωμένες επάνω. Στο πίσω βλέπουμε τις 4 Ethernet κανονικά εδώ με κίτρινο χρώμα, το καλώδιο, τη θύρα που μπαίνει, το τηλεφωνικό μας καλώδιο, το on και off, το καλώδιο ρεύματος κλασικά όπως όλα τα modem router
Και έχουμε και τον reset button από δίπλα. Το συγκεκριμένο, παιδιά, επίσης έχει mount από κάτω για να μπορούμε να το στερώσουμε στον τοίχο. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, γιατί έχω κάνει ολόκληρη εγκατάσταση, έχω τρέλα με τα καλώδια και μου αρέσει να τα έχω όσο πιο τακτοποιημένα γίνεται. Οπότε εμένα μου αρέσει να το κρεμάω πάνω στον τοίχο, πάνω από τις πόρτες συνήθως. Το δικό μου κίνο που σας είχα δείξει και τις προάλλες στο modem είναι ακριβώς πάνω από την πόρτα και έχω κάνει ολόκληρο setup για τα καλώδια. Έχει δύο κεραίες που εγγυάται ότι θα έχουμε καλύτερη ενίσχυση του σήματος και διανομή του μέσα σε κλειστούς χώρους. Δυστυχώς, να σας πω την αλήθεια για να σας προλάβω, το συγκεκριμένο, επειδή θα πρέπει να το επιστρέψω πίσω, δεν θα έχω τη δυνατότητα να το δοκιμάσω προσωπικά ώστε να μπορώ να σας πω εάν είναι τόσο αξιόπιστο όσο διατυμπανίζει η εταιρεία και όλα τα reviews που έχουν γίνει πάνω στο συγκεκριμένο. Οπότε, αν θέλετε, μην με ρωτάτε αν είναι τόσο καλό ή τόσο τέλειο όσο περιγράφεται από κάθε reviews που έχει γίνει το συγκεκριμένο. Λογικά, για να έχουν γίνει από μεγάλα site reviews, αυτό πρέπει να έχουν γίνει εκτεταμένα τεστ. Οπότε, δυστυχώς, εγώ δεν θα έχω την ευκαιρία να το δοκιμάσω παραπάνω. Βασικά τώρα, γιατί τα ξεβίδωσα, μου αρέσει πάρα πολύ. Πραγματικά εδώ πέρα οι κεραίες είναι όλα τα λεφτά. Και αν εγώ που σκέφτομαι κάποια στιγμή, γιατί σας είπα, θέλω να κάνω ένα gaming setup και ένα streaming setup μέσα στο, μέσα στο σπίτι, ώστε να μπορώ να στριμάρω παντού, θα ήθελα και το ψάχνω πραγματικά. Και είναι μια από τις πρώτες επιλογές μου, λογικά, για να ασχοληθώ. Πάνω κάτω κυμαίνονται από 80 έως 150-160 ευρώ και βάλε, αν θέλουμε, modem δυνατά ώστε να σηκώσουν σήμα καλό μέσα στο χώρο μας για να κάνουμε streaming αρχεία από NAS ή από ασύρματα συσκευές. Λοιπόν, αυτό εδώ ήταν, παιδιά, να σας το βάλω κιόλας κάτω. Φαίνεται πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ κομψό. Εδώ πέρα είναι η αεραγωγή για να παίρνει αέρα. Από κάτω δεν έχουμε αεραγωγούς, δυστυχώς ή ευτυχώς, αλλά έχει από το πλάι ανεμιστήρα. Δεν νομίζω να έχει ανεμιστηράκι μέσα, αν και δεν παίρνω. Νομίζω πρέπει να είναι με υπαγωγή η ψήξη του. Αυτό, παιδιά, ήταν το Zyxel. Ελπίζω να σας άρεσε η παρουσίαση, ελπίζω να βρήκατε ενδιαφέρον. Και αν θέλετε, όσοι ενδιαφέρεστε, να ασχοληθείτε παραπάνω και να το ψάξετε ακόμα περισσότερο, σας έχω στην περιγραφή όλα όσα χρειάζεστε για να ψάξετε για το συγκεκριμένο μοντέλο. Ήμουν ο Κώστας, Check Tech Now. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με υποστηρίζετε. Πραγματικά, τις τελευταίες εβδομάδες βλέπω ότι η παρέα μας μεγαλώνει όλο και περισσότερο και θέλω να μπορέσω να σας προσφέρω όλο και καλύτερα και unboxing και review προϊόντων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για τα όμορφα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ που η παρέα μας μεγαλώνει. Check Tech Now. Ήμουν ο Κώστας. Να έχετε μια όμορφη μέρα.